Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μαζί μας σήμερα για να συνομιλήσουμε για έναν αγώνα ο οποίος είναι ιστορικός αλλά όχι γνωστός. Ο δικηγόρος Βασίλης Παραπαγκίδης. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω στον ελληνικό με τον Βασίλη. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, Γιάννη. Θα μιλήσουμε στον ελληνικό γιατί ο Βασίλης μπορεί να μην είναι φίλος μου, μπορεί να μας χωρίζει ιδεολογική άβυσος, αλλά σε κάποια θέματα έχουμε ιστορικά κυρίως ταυτόσιμες απόψεις. Βασίλη, χαίρομαι πάρα πολύ που μας δίνετε η δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί σου για τον Μακεδονικό Αγώνα. Και εγώ, ένα σημείο της ελληνικής ιστορίας, το οποίο δυστυχώς δεν είναι γνωστό ούτε από τα σχολικά βιβλία, δεν είναι γνωστό ούτε έξω από τα βιβλία, έξω από τα σχολεία. Αν και έχουν γραφτεί πολλά έργα για τον Μακεδονικό Αγώνα, πολλά μυθιστορήματα. Η Πενελόπη Δέλτα έχει αναδείξει τυχές άγνωστες. Μας έχει βάλει στα βιβλικά μας χρόνια σε εκείνο το μυστήριο του Βάλτου, που είναι η λίμνη των Γιαννητσών. Μας έχει βάλει να ζήσουμε στο μυαλό μας, να φέρουμε στη μνήμη μας, να το σκεφτούμε, να το δημιουργήσουμε τους αγώνες που έδωσε ο Ελληνισμός σε μια σκλαβωμένη γη. Βασίλη, πριν μιλήσουμε για τον Μακεδονικό Αγώνα, για τις προσωπικότητες του Μακεδονικού Αγώνα, δεν μπορούμε να πούμε πολλά σήμερα. Δυστυχώς ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε 4-5 εβδομάδες. Σωστά. Γιατί κάθε ένας αγωνιστής του Μακεδονικού Αγώνα ήταν μια μονάδα. Αλλά μια μονάδα διαφορετική από τον άλλον. Έτσι ακριβώς. Θα μου επιτρέψεις να διαβάσω, για να μην χάσω ούτε ανάσα, από μια φράση του αγαπημένου μας, του Ιούνα Δραγούμη. Βεβαίως. Να ξέρετε πως αν τρέξουμε να σώσουμε τη Μακεδονία, η Μακεδονία θα μας σώσει. Θα μας σώσει από τη βρώμα που κυλιούμαστε. Θα μας σώσει από τη μετριότητα και από την ψοφιοσύνη. Θα μας λυτρώσει από τον εσχρό τον ύπνο. Θα μας ελευθερώσει. Αν τρέξουμε να σώσουμε τη Μακεδονία, εμείς θα σωθούμε. Και αυτό το είπε ο Ιούνας Δραγούμης στο βιβλίο «Ηρώων και μαρτύρων αίμα». Και αν δεν είχαμε ίσως τον Ιούνα Δραγούμη, δεν θα είχαμε πολλά τα σημερινά και χτυμένα. Εγώ θα ήθελα πραγματικά να σας συγχωρώ και το κανάλι σας, διότι με αφορμή τον θάνατο του Παύλου Μελά στις 13 Οκτωβρίου του 1904, δηλαδή, σαν προχθές, αφού αφαιρέσουμε και αρκετά χρόνια. Και μια παρένθεση, γιορτάζεται επίσημα ότι ο Μακεδονικός Αγώνας επιτέλους. Ναι, 18, αυτό, μπορούμε να πούμε, επιτέλους. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι πραγματικά κάτι το ευχάριστο. Θα πρέπει να φανταστούμε καταρχάς τα ποια είναι τα γεωγραφικά όρια της Ελλάδας εκείνης της εποχής. Εκείνη την εποχή, εδώ που βρισκόμαστε, καταρχάς εμείς δεν υπάρχουμε καθόλου. Εδώ, σε αυτό το μέρος που βρισκόμαστε. Οι κάτοικοι της Ορεστιάδας είναι οι κάτοικοι του Καραγάτς, οι κάτοικοι της Αδριανούπολης είναι οι κάτοικοι της Αδριανούπολης και εδώ υπάρχουν είναι τα χωράφια, τα μπαΐρια που λέμε. Ούτε χωράφια πήγαν τότε. Ούτε καν, ναι. Η Ελλάδα φτάνει τότε μέχρι τα σύνορα της λίγο πάνω από τη Λάρισα και όλη η υπόλοιπη επικράτεια είναι μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όλη την υπόλοιπη Βαλκάνια. Ακριβώς. Της καταραίουσας τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Θα πρέπει επίσης να βάλουμε στη σκέψη μας, για να δούμε για ποιο λόγο ξεκίνησε αυτό που λέμε σήμερα ως Μακεδονικός Αγώνας, το οποίο θα μου επιτρέψει να πω λίγο, Γιάννη, μια και κάνουμε αυτή την κουβέντα. Δυστυχώς, ο Μακεδονικός Αγώνας έχει περάσει στο μυαλό όλων μας σαν ένα παραμυθάκι, σαν ένα πολύ μικρό πράγμα το οποίο ενδεχομένως ένας άνθρωπος ο οποίος να ήταν και λίγο, μιλάω για την προσωπικότητα του Παύλου Μελά, που να ήταν και λίγο ιδεολόγος, αποφάσισε να πάει να απελευθερώσει κάποια εδάφη για να αφυπνίσει κάποιο εθνικό ή εθνικιστικό συνέστημα. Κάθε άλλο παρά τέτοιο ήταν. Ήταν ένας πάρα πολύ σκληρός, ένας ανορθόδοξος πόλεμος όπως έχει χαρακτηριστεί ιστορικά και ήταν ουσιαστικά θα έλεγα ένα δημογραφικό ξεκαθάρισμα εκείνης της περίοδου και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λεγόμενης μεγάλης ιδέας που είχε ξεκινήσει ήδη πολύ αμέσως μετά την εθνική παλαιγεννησία και την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους το 1832. Μακεδονικός αγώνας εναντίον. Θα φτάσουμε και εκεί. Λέγοντας λοιπόν ότι τα όρια του ελληνικού κράτους είναι μέχρι τη Λάρισα, θα πρέπει να πούμε και θα πρέπει να βάλουμε στη σκέψη μας ότι οι έχοντες ελληνική εθνική συνείδηση κάτοικοι της Μακεδονίας εκείνης της περίοδου, γιατί γι' αυτό μιλάμε τότε, όλοι ήταν Οθωμανοί υπήκοοι, πλην όμως είχαν ελληνική εθνική συνείδηση. Όχι η οποία, θρησκεία χριστιανική. Ακριβώς, η οποία προσδιοριζόταν από τις εκκλησιαστικές τους πεποιθήσεις και προτιμήσεις
είτε από την πραγματική καταγωγή τους. Υπάρχουν, ας πούμε, μαρτυρίες, ιστορικά αποδεδειγμένες, ανθρώπων οι οποίοι δεν μιλούσαν καν την ελληνική γλώσσα και όμως είχαν μέσα ελληνικό εθνικό συναίσθημα. Αυτό. Αυτό είναι το κριτήριο ακριβώς. Τη διάλεκτο της περιοχής. Αυτό που λέμε σήμερα, όσο παρεξηγημένο και αν είναι, τα μακεδόνικα, που λέμε πολλές φορές. Mm-hmm. Που δεν έχει καμία φυσικά σχέση με αυτό που λένε οι σε πολύ ευρία έννοια συγκάτοικοί μας τα Σκόπια. Οι συγκάτοικοί μας τα Σκόπια, βέβαια, ούτε στο δαχτυλάκι τους δεν μπορούν να μιλήσουν για μακεδονικό. Εντάξει, δεν νομίζω αγώνα, ότι δεν υπάρχει καν αναφορά. Γιάννη, νομίζω ότι δεν υπάρχει καν λόγος να μπαίνουμε καν σε αυτή τη διαδικασία, ούτε καν να το σκεφτόμαστε. Έτσι, ναι, απλώς, δεν το συζητάμε. Πού ήταν αυτοί οι περίφημοι Μακεδόνες τότε? Αυτοί οι Μακεδόνες πολέμησαν για την Ελλάδα γιατί ήταν Έλληνες. Ακριβώς. Και θα πρέπει να πούμε ότι. Πού είναι τα ιστορικά δεδομένα, ντοκουμέντα, επιγραφές? Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Θα αναφερθούμε συνέχεια και στον Κώτα, να δούμε ποιος ήταν ο Κώτας. Ακριβώς. Λοιπόν, θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι όλα ξεκίνησαν, αφετηρία μάλλον όλης αυτής της ιστορίας, ήταν δύο χρονικά σημεία στον 19ο αιώνα, προς τα τέλη του 19ου αιώνα. Ένα χρονικό σημείο το οποίο μας αφορά και μας ενδιαφέρει είναι το 1870 και το δεύτερο το 1897, ο ατυχής πόλεμος μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας. Ο τουρκιαστικός πόλεμος. Ακριβώς. Ο οποίος επίσης δεν αναφέρεται πάρα πολύ στα σχολεία, διότι η Ελλάδα έχασε. Παρέμειναν τα σύνορά της ακριβώς όπως ήταν τότε και αναγκάστηκε να πληρώσει μέχρι το 1981 πολεμικές αποζημιώσεις παραχωρώντας μονοπόλια στους τότε δανειστές. Στα Σπύρτα, από ό,τι θυμάμαι. Στα Σπύρτα, στα Τραπουλόχαρτα, στα Τέλη Χαρτοσύμου, στους δασμούς του Τελωνίου Πειραιά. Είχε μία σειρά. Ακριβώς. Μέχρι το 81. Μέχρι το 1981. Λοιπόν, το 1870 λοιπόν θα πρέπει να πούμε ότι η Οθωμανική διοίκηση η οποία υπήρχε τότε, αυτό το οποίο την ενδιέφερε περισσότερο την Οθωμανική Αυτοκρατορία, είναι η ίσπραξη των δασμών και των φόρων. Είχε παραχωρήσει γενικότερα από την κυριαρχία της η Οθωμανική Αυτοκρατορία πάρα πολλά θρησκευτικά προνόμια στις μειονότητες οι οποίες ζούσαν και αυτό που την ενδιέφερε περισσότερο ήταν η ίσπραξη των φόρων. Ανάμεσα σε αυτές, τότε λοιπόν ξεκίνησε μια μεγάλη εκκλησιαστική διαμάχη, το λεγόμενο σχίσμα μεταξύ της Εξαρχικής και της Εκκλησίας του Πατριαρχείου. Η Βουλγαρική και μετέπειτα Εξαρχική Εκκλησία, η Σχισματική, απέτησε από την Υψηλή Πύλη, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε, να χορηγηθούν κάποια προνόμια και να μην χρειάζεται να λογοδοτούν πρώτα στο Πατριαρχείο και μετά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Απέτησε δηλαδή να παρακάμψει το Πατριαρχείο και να μιλάει κατευθείαν με την Πύλη. Αυτό και όντως έγινε, συνέβαλε και ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος του 1878 σε αυτό και με την έκδοση του Χάτι Χουμαγιούν, του Τρίτου Φυρμανιού, παραχωρήθηκαν πάρα πολλές ελευθερίες στην τότε εξαρχική σχισματική εκκλησία. Οπότε και το 1872 νομίζω αναγνωρίστηκε επισήμως το σχίσμα με την Βουλγαρική Εκκλησία. Μέσα, ακριβώς, σημαντικό, ξέρω ότι μονολογώ λιγάκι, ξέρω ότι μπορεί να κουράζω, αλλά είναι βασικό. Είναι πολύ σημαντικό, στο άρθρο 10 του Χάτι Χουμαγιούν είχε παραχωρηθεί το εξής προνόμιο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε σαν όρος γενικότερα και μετά και σε μετέπειτα διεθνείς συνθήκες. Είχε δοθεί η δυνατότητα στις Μητροπόλεις όπου υπάγονταν στην Εξαρχική Εκκλησία να γίνει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ένα είδος δημοψηφίσματος και αν ο λαός αποφάσισαν τα 2/3 του λαού να προσχωρήσουν στην Εξαρχική Εκκλησία, τότε αυτή η Εκκλησία αυτομάτως κατευθείαν θα υπάγονταν στην Βουλγαρική Εξαρχία και όχι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Εκεί λοιπόν αυτό ήταν ο δικαιολογητικός λόγος και τα αίτια που ξεκίνησαν αυτή τη διαμάχη ανάμεσα στους ελληνικούς πληθυσμούς, στους βουλγαρικούς πληθυσμούς που κατοικούσαν εκεί πέρα και στους Τούρκους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Υπήρχαν και στη Μακεδονία τότε, υπήρχαν και ελάχιστοι Ρουμάνοι, οι οποίοι. Σαφέστατα. Όπως και Σλάβοι και Σέρβοι που ήταν στον γενικότερο ευρύτερο χώρο που λέμε Μακεδονία. Απλώς το κυρίαρχο στοιχείο του πληθυσμού ήταν το βουλγαρικό και το ελληνικό. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα, Βασίλη, ξεκίνησαν τα πάντα. Ακριβώς. Ξεκίνησαν οι διωγμοί των Ελλήνων, πολύ οι σφαγές των Ελλήνων. Πολύ σωστά. Πρέπει να πούμε. Κάνουμε ότι μια παρένθεση, τουλάχιστον αν κάποιος δεν έχει διαβάσει για το Μακεδονικό Αγώνα, γιατί δυστυχώς τα σχολικά μας βιβλία είναι φτωχά, να μην πω κάτι παραπάνω. Μπορεί τουλάχιστον να ψάξει να βρει την ταινία Παύλος Μελάς. Ναι. Την εικόνα με την οποία ξεκινά αυτή η ιστορική ταινία. Την αρπαγή της Ελληνίδας δασκάλας. Αυτό νομίζω λέει πολλά και μας δίνει το στίγμα. Τι επικρατούσε στη Μακεδονία τότε, πριν το 1900. Ακριβώς αυτό είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σου, Γιάννη, διότι θα πρέπει να τονίσουμε ότι στα 1900, μάλλον όχι στα 1000, γύρω στα τέλος του 1890, κάπου κάτω εκεί, ξεκινά, ιδρύεται στην Θεσσαλονίκη
το κομιτάτο, το μακεδονικό κομιτάτο της Θεσσαλονίκης, το ΆΙΜΡΟ που το λέγανε. Σκοπός αυτού του κομιτάτου ήταν, επισήμως ο σκοπός, ήταν να συσπυρώσει γύρω του όλες τις πληθυσμιακές μειονότητες που υπήρχαν, ανεξάρτητα από δόγματα ή θρησκείες κτλ. Με ο επίσημος, επαναλαμβάνω, σκοπός. Με στόχο την εναντίωση στο, ή και, την, και να μπορέσει κάποια στιγμή να απολαύσουν κάποιο καθεστώς αυτονομίας. Η κρυφή ατζέντα όμως όλης αυτής της ιστορίας ήταν ο απόλυτος εκβουλγαρισμός των πληθυσμών, κυρίως της Μακεδονίας και της Δυτικής Θράκης. Διότι θα πρέπει να σημειώσουμε ότι με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου το 1878 είχε παραχωρηθεί μέρος της κυριαρχίας της Δυτικής Θράκης. Το μέρος που είμαστε εμείς σήμερα σαν Δυτική Θράκη θα πρέπει να φανταστούμε ότι για ένα χρονικό διάστημα είχε περάσει στα χέρια των Βουλγάρων. Ήταν σε βουλγαρική διοίκηση. Επίσης, τότε λοιπόν. Να το προχωρήσουμε καλές πληροφορίες, να φτάσουμε μέχρι την επανάσταση του Ήλντεν για να μπούμε στο, ωραία, στο πνεύμα. Ωραία. Να φτάσουμε λοιπόν στις αρχές του 20ου αιώνα, ας πούμε, όπου πάμε στο 1903, όπου για πρώτη φορά ξεκινούν, αφού έχουν ξεκινήσει ήδη να γίνονται πάρα πολλές διαμάχες στον γεωγραφικό χώρο Μακεδονία και τα μηνύματα έρχονται και προς την Ελλάδα. Θα πρέπει και οι εφημερίδες εποχής θάβουν τα ρεπορτάζ. Ακριβώς. Η μόνη εφημερίδα η οποία, θα πρέπει να το πούμε αυτό, η οποία στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και ανέδειξε το ζήτημα ήταν η εφημερίδα Εμπρός του Καλαποθάκης, λέγονταν ο εκδότης, ο οποίος ήταν ένας πολυμαθέστατος εκδότης, συσπήρωσε γύρω του μεγάλες πνευματικές προσωπικότητες της εποχής και ήταν από τους ιδρυτές του Αθηναϊκού Κομιτάτου. Ήταν δηλαδή το αντίπαλον δέος της του Βουλγαρικού Κομιτάτου της Θεσσαλονίκης. Σύχναζαν και βουλευτές. Ο Στέφανος Δραγούμης. Και μάζευε ο Στέφανος Δραγούμης και οι ομίγυροι του τα όπλα κρυφά. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν στην επανάσταση του Ήλντεν, που γίνεται η επανάσταση από την πλευρά των Βουλγάρων. Προσπαθούν αυτοί να απελευθερωθούν από τους Τούρκους. Σε μία συνέχεια των γεγονότων. Γιατί ο εκβουλγαρισμός πώς γινότανε, παίρνοντας τον δάσκαλο και τον παπά. Ακριβώς. Στην παιδεία. Στην παιδεία στο χέρι. Παίρνοντας τον δάσκαλο και τον παπά και λέγανε στον παπά, θα μιλήσεις βουλγάρικα. Έτσι ακριβώς. Ή θα πεθάνεις. Και πόσοι ιερείς αρνήθηκαν. Και πόσες δασκάλες χάθηκαν από τα παρθαναγωγεία. Και ξεκινάει επιτέλους κάποια στιγμή ο μεγάλος ο Ιώνας Δραγούμης, ο Λάμπρος ο Κοβρομιλάς, ο Πρόξενος, ο Γερμανός Καραβαγγέλης. Έτσι ακριβώς. Οι τέσσερις μεγάλες προσωπικότητες του μακεδονικού αγώνα, ο Γερμανός Καραβαγγέλης, ο Μητροπολίτης Καστοριάς, ο Ιώνας Δραγούμης, πρόξενος, Έλληνας πρόξενος στο προξενείο του Μοναστηρίου και ο Λάμπρος Κορμιλάς, πρόξενος στη Θεσσαλονίκη. Και φυσικά η εκτελεστική παύλα διοικητική προσωπικότητα, η μεγάλη, ο ήρωας του μακεδονικού αγώνα, ο Παύλος Μελάς. Ο Παύλος Μελάς, πέρασε ο οποίος, πρώτα σαν ακριβώς, από το μηχανό. Ακριβώς. Πέρασε, θα πρέπει να πούμε όμως, Γιάννη, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε στην καταγωγή του Παύλου Μελά. Ο Παύλος Μελάς δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε να κάνει απολύτως τίποτε στη ζωή του και αποφάσισε ξαφνικά να πάρει τον ντουφέκι και να αρχίσει να σκοτώνεται. Ο Παύλος Μελάς ήταν ο γόνος αξιωματικός του ελληνικού στρατού. Είχε πολεμήσει στον Αττική πόλεμο το 1897, οπότε η πίκρα για την ήττα έκανε σε ανθρώπους με ευγενείες θύματα να αναγκάζουν να θέλουν να πάρουν από μόνο αποφάσεις και να βοηθήσουν το, με όποιο αίσθημα αλληλεγγύης και αν υπήρχαν. Ο Παύλος Μελάς ήταν γόνος αστικής οικογένειας των Αθηνών, μεγάλης οικογένειας των Αθηνών. Η σύζυγός του, η Ναταλία Δραγούμη, αδερφή του Ιώνα Δραγούμη, και σε μια πολύ μικρή ηλικία αποφάσισε αυτός ο άνθρωπος, ενώ είχε τη ζωή του φτιαγμένη. Φανταστείτε ότι είχε. Παιδιά μικρά. Ακριβώς. Και δεν είχε δηλαδή. Είχε λύσει το οικονομικό πρόβλημα της ζωής του. Ποτέ δεν είχε. Ακριβώς. Και παρόλα αυτά, αυτός ο άνθρωπος αποφάσισε να αφήσει όλα αυτά τα πράγματα και να πάει να πολεμήσει, γιατί υπήρχαν κάποια ιδανικά μέσα του που ήθελε να τα δείξει και στα παιδιά του. Ήθελε να αποτελέσει παράδειγμα για τα παιδιά. Η μοναδική καλή φωτογραφία που έχουμε του Παύλου Μελά την έβγαλε πριν περάσει τα σύνορα. Ακριβώς. Και είναι η τελευταία φωτογραφία που βγήκε στη ζωή και μάλιστα. Αν επιτρέψεις, Γιάννη, να πω, υπάρχει μια παράκληση σε ένα γράμμα του Παύλου Μελά προς τη γυναίκα του να μην τη δείξει τη φωτογραφία αυτή στα παιδιά του για να μην τον περάσουν για καρνάβαλο. Μη με δουν έτσι τα παιδιά, έλεγε, ντυμένο σαν καρνάβαλο. Ο Παύλος Μελάς. Πρέπει να πω επίσης και κάτι άλλο, επειδή όλοι είμαστε του διαδικτύου και θα το πω, νομίζω ότι και αναλαμβάνω και την ευθύνη των λόγων μου. Πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη έγιναν τα εγγένεια και ορθώς έγιναν τα εγγένεια υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού της οικίας του Κεμάλ Ατατούρκ.
Στο διαδίκτυο κυκλοφορεί μια φωτογραφία με την οικία του Κεμάλ Ατατούρκ στην Θεσσαλονίκη, που επαναλαμβάνω, ορθώς γίνανε τα εγγένεια και ορθώς αναδείχθηκε το σπίτι. Μπείτε στον κόπο να δείτε την ίδια χρονική περίοδο την οικία του Παύλου Μελά εγκαταλειμμένη στην Κηφισιά. Δεν βρέθηκε ούτε ένας άνθρωπος από το επίσημο ελληνικό κράτος να γυρίσει και να πει τουλάχιστον να φυτέψουμε ένα λουλούδι, ένα δέντρο, κάτι να κάνουμε, να βάλουμε μια ταμπέλα. Είναι πραγματικά εξοργιστικό. Χωρίς να θέλω να. Το δηλώσα εκ των προτέρων ότι ορθώς άνοιξε το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ και ορθώς το χρησιμοποιεί η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Πολιτισμού έτσι. Νομίζω όμως ότι το ίδιο θα πρέπει να κάνει και για το σπίτι του Παύλου Μελά, ενός πολύ μεγάλου ήρωα, ο οποίος δυστυχώς είναι πολύ ξεχασμένος από τα σχολεία μας. Είναι πολύ ξεχασμένος από την νεολαία μας. Βασίλη, λες στην Παύλου Μελά, ποια είναι η Παύλου? Ακριβώς, ναι. Για ποιο λόγο ονομάζεται Παύλου Μελά? Ακριβώς. Σε όλα αυτά να πούμε ότι ο Παύλος Μελάς δολοφονήθηκε σε ενέδρα, σε πόλεμο. Σε ενέδρα από Τούρκους, θα πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα. Στο χωριό Στάτιστα, το οποίο μετανομάστηκε πλέον σε χωριό Παύλος Μελάς. Και ήταν το πρώτο στην ουσία θύμα αυτός, του ναι. Μακεδονικού αγώνα. Ακριβώς. Ο Παύλος Μελάς είχε μεγάλες διοικητικές ικανότητες. Το 1904, 13 Οκτωβρίου. 13 Οκτωβρίου του 1904. Ο Παύλος Μελάς πήγε απεσταλμένος της ελληνικής κυβέρνησης, μυστικά απεσταλμένος της ελληνικής κυβέρνησης. Ακριβώς. Πρέπει να πούμε ότι επειδή η δράση του προξένου Κορομιλά στη Θεσσαλονίκη είχε γίνει αντιληπτή, γιατί ο άνθρωπος μάζευε υλικό, ακόμα και πολεμικό υλικό, και το έστελνε κρυφά για να βοηθήσει τον μακεδονικό αγώνα, ζήτησαν οι μεγάλες δυνάμεις, οι δανειστές μας από τότε, ζήτησαν την απομάκρυνσή του. Και το 1907 απομακρύνθηκε ο Λάμπρος Κορομιλάς από το προξενείο και τοποθετήθηκε ηγετικός στέλεχος όλων των προξενικών αρχών της Ελλάδας, που διευκολύνθηκε και το έργο του. Ένα πραγματάκι μόνο νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πούμε για το θάνατο του Παύλου Μελά. Για το θάνατο του Παύλου Μελά, και επειδή ο χρόνος, καταλαβαίνεις, είναι βελτιώδης. Δυστυχώς. Δεν το κάναμε εκπομπή. Κάθε φορά τα ίδια. Δεν πρέπει να το κάνουμε. Να πούμε και λίγο για τους υπόλοιπους άγνωστους ήρωες του άγνωστου μακεδονικού αγώνα. Βεβαίως. Εγώ θα ήθελα. Ένα πραγματάκι μόνο για το θάνατο του Παύλου Μελά και να συνεχίσεις, εάν θέλεις. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Παύλος Μελάς σκοτώθηκε. Τον πρόδωσαν, από ό,τι λέγανε κάποιοι χωρικοί, πάνω από τα τσαρούχια που φορούσε τις άσπρες κάλτσες και φαινόταν μέσα στο σκοτάδι. Περικυκλώθηκε από. Προδόθηκε, σύμφωνα με ιστορικές αναφορές και μαρτυρίες, από Βούλγαρο ή Ελληνοβούλγαρο. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η λέξη κομιτατζίδες δεν χρησιμοποιεί το μόνον για τους Βούλγαρους. Χρησιμοποιεί το. Βγαίνει από τη λέξη κομιτάτο. Και χρησιμοποιεί το και για τους Έλληνες οι οποίοι είχαν ασπαστεί και είχαν πάει με τη Βουλγαρική εξαρχία. Ακριβώς. Ήταν υποτιμητικός τίτλος δηλαδή. Ο Παύλος Μελάς λοιπόν δολοφονήθηκε. Αμέσως, για να μην γίνει γνωστή η ταυτότητά του, διότι θα υπήρχαν μεγάλα προβλήματα διπλωματικά. Μπράβο. Και η ξυπνάδα, η ευστροφία. Του Καραβαγγέλη. Και το θάρρος. Και του Ντίνα που πήγε και τον ξέθαψε. Και το άγνωστο θάρρος. Των γυναικών. Αυτό, μπράβο. Οι οποίες. Ακριβώς. Για ακόμα μια φορά η Ελληνίδα μάνα. Ακόμα μια φορά η Ελληνίδα μάνα μπήκε μπροστά. Δεν λογάριασε ούτε Τούρκο ούτε Βούλγαρο. Έτσι ακριβώς. Είχε μπροστά της ένα νεκρό παλικάρι, έναν ήρωα. Τον οποίο μυρολάτρησαν και τον κλάψαν σαν να ήταν δικό τους παιδί. Τον θάψανε πολύ δίπλα εκεί από το μέρος όπου σκοτώθηκε και με το που έγινε αντιληπτό ότι χάρη στον Γερμανό Καραβαγγέλη στάλει αντιπρόσωπος γρήγορα για να ξεθαυτεί το πτώμα του Παύλου Μελά, προκειμένου να μην το πάρουν είδηση οι τουρκικές αρχές και δημιουργηθεί διπλωματικό επεισόδιο. Πάνω στη σπουδή του, για αδιευκρίνιστους ακόμα λόγους, ο Ντίνας, ο οποίος εστάλει από τον Γερμανό Καραβαγγέλη για να ξεθάψει το πτώμα, δεν προλάβαινε να το ξεθάψει όλο, έκοψε το κεφάλι του Παύλου Μελά, μετέφερε μόνο το κεφάλι του, το οποίο θάφτηκε έξω από τη Μητρόπολη. Έκανε έναν τεράστιο αγώνα. Ακριβώς. Να προλάβει ξημερώματα. Έτσι. Και συνέχισε. Προκειμένου να μην βρεθεί η ταυτότητα του πτώματος αυτό και να μην χρησιμοποιηθεί ως διπλωματικό επεισόδιο εναντίον της Ελλάδας, διότι με αυτόν τον τρόπο αντιλαμβανόμαστε ότι θα τελείωνε αμέσως, θα υπήρχαν τεράστια αντίπεινα και θα τελείωνε αμέσως ο μακεδονικός αγώνας. Παρ' όλα αυτά, στο μεταγενέστερο χρόνο, οι τουρκικές αρχές επέτρεψαν. Σαφέστατα. Πρέπει να πούμε ότι ο μακεδονικός αγώνας τελείωσε το 1908. Άδοξα, κατά την άποψή σου.
Νομίζω ότι το άδοξα ή τιμημένα είναι μια λέξη την οποία δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις με ασφάλεια. Όλα νομίζω ότι κρίνονται με βάση τις συγκυρίες. Εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να πούμε ότι η επανάσταση των νεοτούρκων και μάλλον τα Τούρκια κτλ., η οποία ήταν ένα κίνημα υπέρ όλων των μειονοτήτων, βοήθησε τα μέγιστα στο να τελειώσει ο μακεδονικός αγώνας και να αναγνωριστούν κάποια προνόμια αργότερα στις μειονότητες, στις ελληνικές κατοίκους της Μακεδονίας. Το αν τελείωσε άδοξα ή τιμημένα, νομίζω ότι αν δεχθούμε ότι αυτή τη στιγμή η Μακεδονία είναι ελληνική και η Θράκη είναι ελληνική, μπορείς να πεις ότι τελείωσε τιμημένα. Αν όμως βγούμε έξω και ρωτήσουμε ποιος ήταν, ρε παιδιά, ο Παύλος Μελάς, εκεί νομίζω ότι δυστυχώς κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό θα βγει απάντηση ότι ίσως να ήταν και άδοξα. Πάντως, με το μακεδονικό αγώνα, Βασίλη, μας μένουν και πράγματι, γιατί υπάρχουν πολλές αναφορές για το ρόλο της Εκκλησίας σε διάφορες ιστορικές περιόδους Ελλάδος, ότι η Εκκλησία πράγματι βγήκε μπροστά στο μακεδονικό αγώνα, ότι θα μου επιτρέψει να το πω, ότι οι περισσότεροι εθελοντές από την Ελλάδα κατάγονταν από την Κρήτη. Βεβαίως και από τη Μάνη. Υπήρχαν και θρακιώτες που βοήθησαν τον μακεδονικό αγώνα. Απλώς δεν έχουν γίνει αναφορές. Ότι η εκπαίδευση των μακεδονομάχων γινόταν αυτοί που θα φεύγανε εθελοντικά στη Μακεδονία να περάσουν, γινόταν στη Γλυφάδα. Διότι το έδαφος της Γλυφάδας τότε, όχι η σημερινή Γλυφάδα. Δεν το ήξερα. Ναι, έμοιαζε πάρα πολύ με το έδαφος της Μακεδονίας. Και η εκπαίδευση γινόταν στην Γλυφάδα. Και φαντάσου τώρα που ήταν ο πόλεμος το χειμώνα, που τα αντάρτικα σώματα που ήταν 15, 20 άτομα, 30 άτομα ή μονάδες κτλ. Που ξεκινούσαν από την Κρήτη, από τη Μάνη, από την Νότια Ελλάδα να πάνε να πολεμήσουν, πώς πήγαιναν στη Μακεδονία που είχε μείον. Μάλιστα. Και παρόλα αυτά, κανείς δεν είπε θα κάνω πίσω. Όχι, όχι, όχι. Ήτανε, ήταν αυτοί που πήγανε μπροστά και είπαν σκοτώστε μένα, αλλά όχι τα παλικάρια μου. Να μην μπούμε για τις παγίδες που στήσανε όλοι αυτοί. Εμένα θα μου επιτρέψει να πω για τον Κώτα. Όχι για τον Ρούβα, τον Κατεχάκη. Να πω για τον Κώτα, ο οποίος Κώτας ήταν ένας σλαβόφωνος Έλληνας. Ελληνικά δεν ήξερε. Όπως και πολλοί άλλοι ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης. Καραϊσκάκης. Ο Καραϊσκάκης λοιπόν σουβλίστηκε. Μακρυγιάννης. Ο Καραϊσκάκης λοιπόν σουβλίστηκε. Δεν σουβλίστηκε ο... Ο Αθανάσιος Διάκος. Αλλά δεν σουβλίστηκε. Ναι. Ο Αθανάσιος Διάκος. Σουβλίστηκε και μάθαμε την ιστορία του. Μέσα από τα σχολικά βιβλία. Ο Καραϊσκάκης σκοτώθηκε στο γήπεδο. Στο σημερινό Καραϊσκάκη, με πιστολιά. Ο Αθανάσιος Διάκος λοιπόν σουβλίστηκε και εσύ λες δεν σουβλίστηκε. Θα το δούμε σε κάποια άλλη συνέντευξη, συνομιλία. Ο Κώτας λοιπόν, ύστερα από προδοσία, αυτός ο σλαβόφωνος Έλληνας. Αυτός που δεν μίλαγε ελληνικά. Μίλαγε βουλγάρικα. Μίλαγε μακεδονικά, τη διάλεκτο, την τοπική. Αλλά ήταν Έλληνας. Ήξερε ότι είναι Έλληνας. Πολέμησε για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Όταν λοιπόν ο Κώτας, αυτόν τον ήρωα τον οποίο δεν τον έχουμε μάθει στα σχολικά βιβλία. Δεν τον ξέρουμε έξω. Με ρωτήσει, εμείς ξέρουμε την Κώτα. Κώτας με δύο τάφ. Δύο τάφ και ωμέγα τον γράφουν, ίσως και με όμικρο. Όταν ο Κώτας λοιπόν προδόθηκε και από τους πρώην συντρόφους του Βούλγαρους και οδηγήθηκε στο δικαστήριο και αποφασίστηκε να απαγχωνιστεί από τους Τούρκους για τη διατάραξη και όλα αυτά, φώναξε όχι στα ελληνικά, στα βουλγάρικα. Ήταν η τελευταία του φράση. Φώναξε στα βουλγάρικα «Ζήτω ο ελληνισμός». Και αυτόν τον άνθρωπο δεν μάθαμε ποτέ. Εύχομαι από τη συζήτηση που είχαμε σήμερα, Βασίλη, όσοι μας είδαν, τουλάχιστον κάτι να πήραν. Εντάξει, μια παράκτηση να κάνω. Υπάρχει το μουσείο, το Στρατιωτικό Μουσείο στο Δημότικο. Πολύ σωστά. Προσωπικά το έχω επισκεφθεί λόγω της εργασίας. Το έχω επισκεφθεί και με υπουργούς και με... Κάποιοι από τους υπουργούς ξέρουν ιστορία. Εκεί στο Στρατιωτικό Μουσείο στο Δημότικο μπορούν να πάνε τα σχολεία μας. Μπορούν να πάνε οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι μας. Αυτοί που κάνουν μάθημα στα παιδιά μας. Μία επίσκεψη για να μάθουν πώς, τι, μία εικόνα. Εγώ νομίζω, Γιάννη, σαφέστατα την προτροπή σου την προσυπογράφω, μπορεί και να πηγαίνουν οι δάσκαλοι. Μακάρι. Το ζήτημα είναι πέρα από εκεί, πέρα από την απλή και, πώς να το πω, στιγμή εκμάθηση ορισμένων ιστορικών γεγονότων. Η ιστορία γενικότερα είναι
πώς να το πω, η έκφραση της ανθρώπινης συμπεριφοράς μας μέσα στο χώρο και στο χρόνο. Και αυτή όταν ομαδοποιείται με ευγενή αισθήματα, νομίζω ότι μπορεί να αποδώσει τα καλύτερα και τα μέγιστα. Βασίλη, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, Γιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ελπίζουμε να λύσαμε κάποιες πτυχές. Να φέραμε στο φως κάποια άγνωστα τμήματα της ελληνικής ιστορίας, ειδικά του Μακεδονικού αγώνα.